Εσείς κάνατε μια εξαιρετική δουλειά ε, λόγω των σπουδών σας, του μεταπτυχιακού, αλλά και του διδακτορικού σας, ε, που στην ουσία είναι ένα διδακτορικό το οποίο το εκδώσατε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι. Θεώρησα ότι θα ήταν πολύ καλό, μια και πιστεύω ότι αφορά ένα ευρύτερο κοινό, το κοινό του νομού Πέλλας, να μην μείνει μόνο στα ράφια του Πανεπιστημίου, αλλά να προχωρήσει και παραπέρα, έτσι ώστε να πέσει στα χέρια των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα και... Έχουν ρίζε προσφυγικέ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την απλή ερώτηση. Έχετε καταγωγή από τον Ομοπέλας; Πώς; Δεν έχω. Δεν έχει την καταγωγή. Δεν έχω. Πως Όχι, δεν έχω. Δεν έχετε δεν καταγωγή. Κα... Πώ καταλήξατε καταγωγή. σε αυτό το θέμα διδακτορικού. Ναι. Ε, το προσφυγικό ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα για μα στο Πανεπιστήμιο. Είχαμε μια εξαιρετική καθηγήτρια, την κυρία Ξανθοπούλου, ε, η οποία και μα ε, ε, ενέπνευσε, να πω, για το θέμα. Ε, ταυτόχρονα όμως ε, ε, ασχολήθηκα καταρχήν με τους καπαδόκες που εγκαταστάθηκαν στην Αξό και στη Χρυσή, γιατί ο άντρας μου είναι προσφυγικής καταγωγής από την Αξό της Καπαδοκίας. Η Αξός λοιπόν ήταν το θέμα του μεταπτυχιακού ε, ήταν το και το οποίο... οι πρόσφυγε πρόσφυγες της το θέμα του διδακτορικού. Έτσι, μπράβο. Ναι. Ε, ένα βιβλίο, πολλές σελίδες, ε, που μιλάμε για πολλή δουλειά τώρα, 5-7 χρόνια, πώ σας πήρε η συγγραφή ναι, του. Ναι, τόσα. Αρκετά χρόνια. Ε, η, η έρευνα και η συγγραφή, ε, χρειάστηκε να ερευνήσουμε αρκετά συστηματικά ε, πάρα πολλά αρχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών, να πάρουμε προφορικές συνεντεύξεις ε, έτσι ώστε να διασταυρωθούν ε, πληροφορίες. Ε, τα τοπικά αρχεία είχαν πολύ ενδιαφέρον για μένα, ας πούμε το, το αρχείο του Υπουργείου Γεωργίας στην περιοχή, τα αρχεία των Δήμων. Και έτσι σιγά σιγά το πάζλ βρέθηκε. Πήγατε και στου Τέσσερι Δήμου τη Πέλλα. Μελετήσατε αρχεία από όλου. Μιλάμε για πολλή δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Από όλου. Πώ τα συνδυάσατε, κυρία Κολιαδή μου, είστε φιλόλογο, ασκείτε το επάγγελμα, έχει και οικογενειακέ υποχρεώσει. Τώρα, όλο αυτό να μελετά τόσα αρχεία, να πηγαίνει σε τόσου Δήμου, να το κάνει όλο αυτό εμπεριστατωμένα. Θέλει χρόνο και ψυχή, έτσι δεν είναι. Θέλει χρόνο και πολλή δουλειά. Στην εποχή μου, ευτυχώ, υπήρχαν εκπαιδευτικέ άδειε. Ε, οπότε είχα τρία χρόνια δυνατότητα να έχω τα πρωινά μου ελεύθερα και άρα να μπορώ να, να πηγαίνω τύχη. στην Έδεσσα, στα Γιαννιτσά, στην Κρία στον Εξαπλάτανο, στην αριδέα σε όλα αυτά τα μέρη που χρειάστηκε να κινηθώ. Και στην Αθήνα, που υπάρχουν τα πολύ μεγάλα αρχεία έτσι ώστε να μπορέσει να συλλεγεί το υλικό και να γίνει μετά στη συνέχεια η σύνθεση. Τώρα είστε στην ευχάριστη θέση ε, να, έχει εκδοθεί το, βιβ... να έχει τελειώσει το διδακτορικό, να έχει εκδοθεί το βιβλίο και το Σάββατο γίνεται η παρουσίασή του στη Σκίδρα. Σε μια πολύ ωραία εκδήλωση, ε, ο Δήμο Σκίδρα, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και η εκδόση Επίκεντρο πραγματοποιούν αυτή την εκδήλωση λοιπόν, για την παρουσίαση του βιβλίου σα ε, στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Σκίδρα το Σάββατο στι 6 το απόγευμα. Σε μια εκδήλωση όπου θα μιλήσουν ο δάσκαλο Γιώργο Αποστολίδη, ο δημοσιογράφο Γιώργο Παναγιοτήδη. Θα, παρουσια... θα μιλήσετε εσεί φυσικά, η συγγραφέα ε, του βιβλίου. Την εκδήλωση θα χαιρετήσει η Δήμαρχο Κίδρα Κατερίνα Ιγνατιάδου. Θέλω να μου πείτε, ο αναγνώστη αυτού του βιβλίου, ε, τι δυνατότητε έχει, τι θα μάθει για του πρόσφυγες του Νομού Πέλλα σε αυτή την χρονική περίοδο την οποία εξετάζεται. Ναι, καταρχήν ε, η χρονική περίοδο είναι πολύ μεγάλη. Ε, θα έχουν μια καλή εικόνα του πρώτου ρεύματο των προσφύγων που είναι από το 1912-1913, δηλαδή μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, μέχρι το 1919, δηλαδή τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τις επιπτώσεις του, ε, όπου και εκεί έχουμε αρκετούς πρόσφυγες ε, που έχουν εγκατασταθεί. Πολλοί βέβαια από αυτούς γύρισαν πίσω στην Μικρά Ασία και στη συνέχεια για τους πρόσφυγες ε, του μεγάλου ρεύματο μετά την Μικρασιακή Καταστροφή, δηλαδή από το, το 1922 μέχρι και τους ανταλλάξιμους του 1924. Εσεί αλλά... όμω πιάνετε και άλλη περίοδο, φτάνετε μέχρι το 67. Ακριβώ. Ε, γιατί υπάρχουν πρόσφυγε ε, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή στι δεκαετίε 20 και 30 μέχρι το 1940, άνθρωποι που είχαν καταφύγει κυρίως από τον Πόντο στη Ρωσία και από εκεί διεκπεραιώθηκαν σε δεύτερο χρόνο στην Ελλάδα μέχρι το 1940, αλλά και μέσα στη δεκαετία του 1940 και 50. Ε, γιατί φτάσαμε μέχρι το 1967, είναι η ερώτηση. Ε, γιατί μέχρι τώρα οι, mm. οι δουλειέ που γίνονταν και η αντίληψη που υπήρχε ήταν ότι οι πρόσφυγε μέχρι το 1940 είχαν αποκατασταθεί. Η αλήθεια δεν είναι ακριβώ αυτή. Αλλά μέχρι το 1940 είναι η ήταν μια πολύ μεγάλη τομή λόγω του πολέμου. Λόγω του παγκόσμιου πολέμου που ξεκινά. Ε, οι άνθρωποι αυτοί αντιμετώπισαν πάρα πολλά προβλήματα. Ε, προσθέθηκαν και νέοι πρόσφυγε από την Ανατολική Μακεδονία την περίοδο της βουλγαροκρατίας στην Ανατολική Μακεδονία που ήρθαν α, Θεσσαλονίκη και στο Νομοπέλας έχουμε πάρα πολλούς που εγκαταστάθηκαν και στη συνέχεια χρειάστηκε στη δεκαετία του 1950 μια νέα αναδιανομή α, εδαφών από τον Νικόλα Πλαστήρα Πάλι που είχε κάνει και την πρώτη το 1923 έτσι ώστε να μπορέσουν ε, οι πρόσφυγες να ζήσουν κάπως καλύτερα. Δηλαδή πιο πολλοί και από τους ίδιους μου είπανε ότι αρχίσαμε να τρώμε ε, όχι φαΐ, ψωμί το διευκρίνησαν από τη δεκαετία του 50 και μετά. Είναι βέβαια, με το τέλο των πολέμων υπάρχει μια σχετική Έτσι. ηρεμία, η γη ξαναμοιράζεται, του πέφτουν περισσότερα στρέμματα ανά οικογένεια και αρχίζει πλέον να μπαίνει η ζωή σε άλλα μονοπάτια. Ακριβώ. Ε, τα ασφαλή συμπεράσματα που έχετε διεξάγει από όλη αυτή την έρευνα, από όλα αυτά τα χρόνια, από τι mm. ώρε που αφιερώσατε, από τα αρχεία που μελετήσατε, ποια είναι. Ε, καταρχήν ότι οι άνθρωποι αυτοί κατάφεραν με πάρα πολλούς σκόπους και προσπάθειες να σταθούν στα πόδια τους που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, διεκδίκησαν το δικαίωμα να, της ισότητας και της πολιτικής ε, μέσα στα δεδομένα και της, μέσα στην κοινωνία την ελληνική και τη οικονομική. Αυτό είναι φυσιολογικό όταν κάποιο ξεριζώνεται, όταν του κόβουν τα πόδια, χάνει οι πατρίδες ε, και αναγκάζεται η ίδια η ζωή του δείχνει αυτόν τον κανόνα, ότι πρέπει να, να εργαστείς, να, να κουνεί τα χέρια σου για να επιβιώσεις, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ε, ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ε, ήταν ότι... Ε, μετά τη δεκαετία του 1950 έγινε στην ουσία άρχισε να γίνεται δηλαδή, καλύτερη προσέγγιση μεταξύ των τόπιων και των προσφύγων. Υπήρχαν θέματα όσον υπήρχαν αφορά τώρα θέματα, αυτή. θέματα. Υπήρχαν... Παρότι κάποιοι ήταν και 20 και 30 χρόνια εκεί, δεν, δεν, είχαν έτσι και την πιο αρμονική θα λέγαμε συμβίωση. Δεν αγαπήθηκαν από την πρώτη μέρα, έτσι δεν είναι. Αυτή είναι η αλήθεια γιατί ε, τα θέματα της διανομής της γης ε, και το, της εγκατάστασης νέων ατόμων πάντα δημιουργούν ε, δυσκολίε και η διαφορετική φιλοσοφία ζωής και η διαφορετική κουλτούρα. Είχαν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Αλλά να πω, αν με επιτρέπετε, ναι. ότι είχαν πολλές διαφορές μεταξύ τους και οι ίδιοι πρόσφυγες. Οι θρακιώτες, ας πούμε, ναι. με τους καπαδόκες, ναι. είχαν εντελώ διαφορετική φιλοσοφία ζωής. Δεν ήταν άνθρωποι που είχαν κοινά στοιχεία και γι' αυτό δυσκολεύονταν να συνεπάρξουν και οι ίδιοι μεταξύ. Επομένως και συνύπαρξη μεταξύ των προσφύγων. Ακριβώς. Κύριε Κολιαδή μου είστε περήφανοι για τη δουλειά σα σήμερα. Ελπίζω να πιστεύω. Ναι. <laughs>